Καλησπέρα κύριε Κυριάκου. Τι εξετάζετε τελικά για να καταλάβουμε? Κύριε Κυριάκου, αυτό που εξετάζουμε, καταρχήν να ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι ο αρχηγός αστυνομίας έχει δεχτεί μια ερώτηση από δημοσιογράφους σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και όταν ο αρχηγός αναφέρθηκε ως σοβαρή υπόθεση, αναφερόταν στις πολιτικές προεκτάσεις που πήρε το όλο θέμα. Μα δεν το λέει. Αυτό όμως εννοούσε. Πρέπει να το ξεκαθαρίζει, να λέει ότι ακριβώς λέει και τι εννοεί. Γιατί να λέτε άλλο λέει και άλλο εννοεί, είναι λίγο άστοχο. Μα δεν. Αυτό που ήταν καθαρό. Διερευνάτε μια υπόθεση με κάθε σχολαστικότητα. Άρα εσείς διευκρινίζετε και μας λέτε τι ακριβώς, κύριε Ανδρέου. Και να διευκρινίσουμε, κύριε Κυριακού, με το να λέμε ότι διερευνάτε μια υπόθεση, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα οδηγηθεί οποιοδήποτε στο δικαστήριο. Μάλιστα. Το θέμα διερευνάται γιατί έχει τις προεκτάσεις του. Αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε. Τι προεκτάσεις έχει? Κάποιων πολιτικών εξελίξεων, γι' αυτό θεωρήθηκε η υπόθεση σοβαρή και οφείλουμε να τη διερευνήσουμε. Άρα παραμένει σοβαρή για ποιο λόγο η υπόθεση, για να καταλάβουμε. Μα αυτό σας έχω πει, για τον λόγο ότι υπάρχει, βρισκόμαστε μέσω κάποιων πολιτικών εξελίξεων και λόγω των καταστάσεων αυτών είναι σοβαρή. Αλλά θέλω να μιλάμε για ένα παράνομο καθεστώς, μιλάμε για ψευδοκράτος. Μα δεν αναφέρθηκε ποτέ ο αρχηγός αστυνομίας για σημαία, κύριε Κυριάκου, και αυτή ούτε εννοούσε το κάψιμο της σημαίας. Ναι. Αφήστε με να ολοκληρώσω και θα σας εξηγήσω ακριβώς. Μάλιστα. Τι εννοούσε. Και θέλω να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή δεν διερευνούμε συγκεκριμένα αδικήματα. Ούτε ψάχνετε να συλλάβετε οποιονδήποτε, το ξεκαθαρίζουμε. Φυσικά όχι. Μάλιστα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι εμείς διερευνούμε τις περιστάσεις κατά τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο συμβάν και ο σκοπός είναι να διαπιστώσουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Και επειδή έχουν και εκφραστεί κάποιες απειλές εναντίον κάποιων ατόμων τα οποία συμμετείχαν στο συγκεκριμένο περιστατικό. Απειλές από ποιους? Ένας άλλος λόγος για τον οποίο διερευνούμε είναι για να δούμε ποιοι συμμετείχαν και αν και εφόσον υπάρχει ο φόβος ή ο κίνδυνος να κινδυνεύουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα από εξτρεμιστικές ενέργειες ή και αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Άρα θέλετε να τους εντοπίσετε και να τους προφυλάξετε. Αυτό θέλετε να κάνετε. Ακριβώς. Θέλουμε να τους προστατεύσουμε και να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα. Ούτε να τους διώξετε, ούτε να τους επικρίνετε απολύτως τίποτα. Να τους προφυλάξετε και να τους προστατεύσετε, θέλετε. Ακριβώς. Και θέλω να επαναλάβω ότι με το να λέμε ότι διερευνούμε μια υπόθεση δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα πάρουμε οποιοδήποτε στο δικαστήριο. Μάλιστα. Εξετάζουμε όλες τις παραμέτρους του συγκεκριμένου περιστατικού γιατί μας ενδιαφέρει να επικρατεί ο νόμος, η τάξη και η ασφάλεια, αλλά και μα δεν υπάρχει κάτι παράνομο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κοιτάξτε, κύριε, αυτό ακριβώς σας έχω πει και εγώ. Και αυτό κάνουμε. Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Και πολύ καλά.